Κατημεργής Μιλτιάδης, του Θεοδόρου και της Καλλιόπης. Του Θεοδόρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκα το 1926, 1η του Γενάρη. Έγινε μια μεγάλη πλημμύρα. Βουλιάξαμε από το νερό. Τι ηλικία περίπου? Ήμουνα 10 ετών. Λόγω φτώχειας, ο θείος μου ο θεολόγος επέμενε να δώσουμε σε έναν φίλο του, την αδελφή μου τη Δέσποινα. Εμείς κλαίγαμε, την αδελφή μου την πήρε η οικογένεια Σπανακά. Το 1940 με 1941 μπήκανε οι Γερμανοί κατακτητές. Άρχισε και η μεγάλη πείνα. Πείνα, μεγάλη πείνα. Γυρίζανε στο δρόμο παλικάρια και φωνάζανε πεινάω. Βρίσκαμε στα πεζοδρόμια πεθαμένα παλικάρια με πρισμένες σκυλιές. Το 1942 άρχισε κάπως λίγο η κατάσταση. Λέγομαι Άρτεμις Γολυράκη. Γεννήθηκα στη Γκοκκινιά, σήμερα Νίκαια, το 1932, 29 Δεκεμβρίου. Αδέλφια δεν είχα, για τα προηγούμενα πεθάνανε. Στη Γκοκκινιά είχαμε κατοχή. Κηρύχθηκε ο πόλεμος το 40 και εγώ ήμουνα 8 χρονών. Εκείνη η περίοδο ήταν όλο φόβος και τρόμος, φοβόμασταν οι σιρήνες, βομβαρδισμοί, τον Πειραιά. Περάσαμε λίγο πείνα, αλλά όχι πολύ εγώ, επειδή ήμουνα μόνη μου, μοναχό παιδί. Πήγα στη Μοδιστερκή, έραβα στο σπίτι μου. Τη μόδα μου την έκανα, γιατί ήξερα το ράψιμο ότι πάντα φορούσα τα μοντέρνα, ας πούμε, τα εξωφρενικά. Όχι, το μόνο που θα ήθελα ακόμα να ήμουν πιο μικρή, να είχα τα παιδικά μου χρόνια. Τότε και είχαμε και το φόβο του κατακτητή. Τώρα δεν έχουμε το φόβο, αλλά δεν περνάμε και τώρα καλά. Είναι περισσότεροι έχουν χάσει τις δουλειές τους, πεινάνε άνθρωποι και έχουν παιδιά. Και τότε το ίδιο ήτανε, αλλά τέλος πάντων ήταν κατακτητές. Τώρα είμαστε ίδιοι μεταξύ μας. Ήταν πιο ειλικρινής ο κόσμος τότε. Έχει χαθεί ο ρομαντισμός με όλα αυτά. Έχει χαθεί. Δεν ζείτε.